ολοκληρωτική επικράτηση της παράταξης, η οποία στηρίχθηκε από τον πρώην Δήμαρχο Ηρακλείου Γιάννη Κουράκη. Είχαμε στις εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Εκτελεστικής Επιτροπής στον ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρητής. Η προσπάθεια να βρεθεί συνενετική λύση για να υπάρξει τελικά ενιαίο ψηφοδέλτιο για τη διοίκηση του φορέα εν τέλει να πάγησε με τις διαπραγματεύσεις να οδηγούνται σε πλήρες αδιέξοδο. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν δύο αντίπαλα στρατόπεδα με επικεφαλής τους κυρίους Αντώνη Ζερβό, με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου να στηρίζεται ουσιαστικά από την Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου και την πλειοψηφία της παράταξης στην ΠΕΔ, ενώ ο κύριος Γιάννης Μαστοράκης στηρίχθηκε από την παράταξη του κυρίου Γιάννη Κουράκη και την αντιπολίτευση στην ΠΕΔ. Το κλίμα στο πλαίσιο της συνεδρίασης για την κατάθεση των υποψηφιότητων ήταν άκρος συγκρουσιακό, με εντάσεις, καταγγελίες και αντιπαραθέσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες των δημάρχων, ενώ φάνηκε ότι κάποιοι ήταν στη λογική να πάρουν τη ρεβάνσα από τις εκλογές της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Την ώρα που η ομάδα πλειοψηφίας της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, βλέποντας ότι δεν υπάρχουν ελπίδες επικράτησης, κινήθηκε στη λογική της συνενετικής λύσης και της δημιουργίας ενός κοινού ψηφοδελτίου που τελικά δεν επικράτησε. Έτσι, πρόεδρος στον ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης εκλέχθηκε ο κύριος Γιάννης Μαστοράκης, δήμαρχος Χερσονήσου, με αντιπρόεδρο τον κύριο Αδάμ Παραδυσανό, δήμαρχο Αμαρίου. Γιατί εδώ και αρκετά χρόνια δεν υπήρχε η πρόβλεψη να λυθούν σημαντικά προβλήματα στις υποδομές και πάνω απ' όλα στη στρατηγική για αυτά. Θέλω να πιστεύω ότι με την καλή πρακτική και την εμπειρία που έχουμε σαν Δήμος Χερσονήσου και σαν φορέας διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, η εταιρεία μας ο ΦΟΣΔΑ θα είναι ο μπούσουλας με την καλή συνεργασία με όλους, με μια συλλογική προσπάθεια που κανείς δεν περισσεύει, να μπορέσουμε να δώσουμε κι εμείς μια μάχη και την προσπάθεια για να μπορέσουμε να επιτύχουμε κάποιες λύσεις σε αυτό το μεγάλο ζητούμενο. Πρεθύμνου, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τελειώνουμε επιτέλους με τη συνολική ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Εκείνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα υιοθετήσουμε σαν κοινωνία, σαν Κρήτη, μια καινούργια περιβαλλοντική ηθική. Στην εκλογική διαδικασία που ακολούθησε για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, είχαμε την απόλυτη επικράτηση της ομάδας που στηρίχθηκε από τον πρώην Δήμαρχο Ηρακλείου Γιάννη Κουράκη. Έτσι, εκλέχτηκαν οι Δήμαρχοι Μινώα Παιδιάδας Ζαχαρίας Καλογεράκης, Γόρτινας Νίκος Χιναράκης, Φακίνο Κύριος Πολάκης και ο Δήμαρχος Ηρτίας Θοδωρής Πατεράκης. Αμέσως μετά στις δηλώσεις του, ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Πέτρος Σινιωτάκης έριξε τις ευθύνες για τον αποκλεισμό του Δήμου Ηρακλείου από τον ΕΣΔΑΚ στο Γιάννη Κουράκη, με τον τελευταίο να απαντά με βαρύς χαρακτηρισμούς. Πώς ένα σώμα που ομονοεί και λέει όχι στην καύση, σύσσωμο, ομόφωνα, πώς ένα σώμα των 33 εκλεκτόρων λέει ναι στην περιφερειακή αποκεντρωμένη διοίκηση και στη συμμετοχή όλων, επέλεξε να εξοβελήσει το Δήμο Ηρακλείου, το μεγαλύτερο Δήμο της Κρήτης, ο οποίος είχε την ευθύνη λειτουργίας του ΕΣΔΑΚ και όχι μόνο. Το Δήμο Αγίου Νικολάου και άλλους μεγάλους Δήμους, το Δήμο Ιεράπετρας, σημαντικούς Δήμους. Αυτό, την συνολική ευθύνη για τον αποκλεισμό του μεγαλύτερου Δήμου, αναλαμβάνει ο κύριος Κουράκης και η ομάδα που στήριξε. Νομίζω η κακή του τακτική, ο τρόπος στον οποίο το χειρίστηκαν όλες αυτές τις μέρες, μάλιστα θα έλεγα ένας ηγεμονικός και αυταρχικός τρόπος, οδήγησε στον αποκλεισμό του Δήμου Ηρακλείου. Αποκλειστικά υπεύθυνη είναι αυτή. Ο κύριος Ιωνιετάκης με τον τρόπο που λειτουργούσε, τον τρόπο που λειτουργούσε όλο αυτό το διάστημα. Γιατί είχαν εκλέξει και πρόεδρο και αντεπρόεδρο, χωρίς να περιμένουν την εκλογική διαδικασία και την ετοιμότητα των συνέδρων και του Δυτικού Συμβουλίου. Αυτό που κάνει είναι απαράδεκτο, να μην αναγνωρίσει τις ευθύνες στις δικές του, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε και τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται. Νομίζω ότι εκείνο που του αξίζει είναι μια ντροπή για τον τρόπο που πολιτεύεται. Υπήρξε προσπάθεια, αν θέλετε, ρεβανσισμού σε μια λογική που δεν ωφελεί κανένα μας. Ακούστηκαν πάρα πολλά, νομίζω, και ξεκαθαρίστηκαν αρκετά πράγματα και για εκείνους που θέλουν να καταλάβουν, καταλάβουν τι έγιναν και στην ΠΕΔ και γιατί έγιναν έτσι τα πράγματα στην ΠΕΔ και γιατί έγιναν όπως έγιναν τα πράγματα στην Εκτελεστική Επιτροπή. Νομίζω ότι όμως θα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Και ενώ η κόντρα μεταξύ Γιάννη Κουράκη και Πέτρου Ινιωτάκη δεν φαίνεται να τελειώνει, μια προσπάθεια να ρίξουν τους τόνους έκαναν τόσο ο κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης όσο και ο νέος πρόεδρος του ενιαίου Σύνδεσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρητής. Σε κάθε περίπτωση είναι μια ανεξάρτητη διαδικασία. Έχει να κάνει με ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, το οποίο είναι εντελώς αντικειμενικό. Δεν υπάρχει καμιά θεώρηση προσέγγισης άλλου τύπου, είτε σε επίπεδο, ας πούμε, ρεβάνς ή κάτι άλλο που να αποδεικνύει κάτι το αποτέλεσμα το σημερινό. Θα πρέπει να ανοίξει μια διαδικασία συλλογική, διαλόγου συζήτησης, για να προωθήσουμε επιτέλους τον περιφερειακό σχεδιασμό σε σχέση με τα απορρίμματα.
πρέπει όλους να μας βρει ενωμένους, όπως συμφωνήσαμε σήμερα, στο επίπεδο της πολιτικής και της κατεύθυνσης. Ο στόχος μου μέσα στην εκτελεστική θα είναι να συνθέσουμε και να πορευτούμε όλοι μαζί προς όφελος και των Κρητικών και της Κρήτης.